Με την Υφυπουργό, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γιατί φέτος θα δοθούν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά οι επιδοτήσεις στους αγρότες. Και πώς είναι οι δικαιούχοι, κυρία Αποστολάκη? Οι δικαιούχοι είναι περίπου 800.000 αγρότες. Έχει σημασία αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Το γεγονός δηλαδή ότι φέτος για πρώτη φορά το 50% της ενίσχυσης δίνεται αυτές τις μέρες και μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα έχουν επιστωθεί οι λογαριασμοί όλων των δικαιούχων και το υπόλοιπο 50% μέχρι τα Χριστούγεννα πριν το τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Και αυτό βεβαίως δεν συνέβη τυχαία. Συνέβη γιατί όλη την προηγούμενη χρονιά ολοκληρώθηκε μία πολύ σοβαρή δουλειά που αφορούσε την χαρτογράφηση 6,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων αγροτεμαχίων της χώρας, την ψηφιοποίηση δηλαδή της ελληνικής γης γεωργικής παραγωγής, μία υποχρέωση που είχαμε απέναντι στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε να μπορεί να είναι εφικτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος των επιδοτήσεων που δίνονται και να μπορεί η χώρα μας να είναι αξιόπιστη, να δίνει αξιόπιστα στοιχεία χωρίς τα παρατράγουδα του παρελθόντος, τα οποία δεν εκθέτουν μόνο τη χώρα μας, δεν μας καθιστούν αναξιόπιστους, αλλά έχουν ένα πολύ βαρύ οικονομικό κόστος με τα πρόστιμα τα οποία μας επιβάλλονται. Μιλάτε για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν και τα οποία να μας πείτε και σε πόσες δόσεις θα πρέπει να τα καταβάλουμε για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στο παρελθόν από προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Κοιτάξτε, η μη εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ήταν μια συνειδητή επιλογή. Θα έλεγα ότι δεν οφειλόταν μόνο στην αβελτηρία των υπηρεσιών και των στελεχών. Mm-hmm. Ήταν μια συνειδητή επιλογή γιατί με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα δεν είχε χαρτογραφικό υπόβαθρο, οι έλεγχοι δεν μπορούσαν να διασταυρωθούν και άρα κάποιοι πίστευαν ότι μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους κουτόφραγκους ΕΣΑΗ, μετακυλίοντας βεβαίως την ευθύνη στο μέλλον, δηλαδή υποθηκεύοντας τη χώρα και το μέλλον των παιδιών μας. Συνολικά τώρα πόσα χρήματα πρέπει να επιστρέψουμε? Αυτό πλέον αντιμετωπίζεται, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος φιλοδοξούμε και θα είναι ο κανόνας εφ' εξής. Θα είναι ο κανόνας οι αγρότες να παίρνουν τις επιδοτήσεις τους εγκαίρως, ούτως ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν την επόμενη παραγωγική τους χρονιά και τις ανάγκες τους, χωρίς να αναγκάζονται να δανείζονται και να επιβαρύνονται με τους τόκους. Και να αποφύγουμε αυτό που αναφέρατε κι εσείς και αυτό που γνωρίζουμε όλοι, τα πρόστιμα, τα δυσβάσταχτα πρόστιμα. Mm-hmm. Το τελευταίο πρόστιμο το οποίο ανακοινώθηκε στις 21 Οκτωβρίου από τις υπηρεσίες της Επιτροπής αφορά πρόστιμο για κακή εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής λόγω έλλειψης αυτού του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ελέγχου. Είναι ύψους 341 εκατομμυρίων ευρώ. Και μετά από μία διαπραγμάτευση που έγινε θα πληρωθεί σε τρεις δόσεις. Η πρώτη αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου του 2011 και εφ' εξής άλλες δύο δόσεις. Mm-hmm. Τώρα ο Υπουργός ο κ. Σκανδαλίδης έκανε λόγο και για αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών. Πρέπει και εκεί να δοθεί η βάση, να παρακαμφθούν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό είναι εφικτό στο άμεσο διάστημα? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πρώτη προτεραιότητα. Οι αγρότες είναι άνθρωποι που ο χρόνος τους είναι περιορισμένος και πολύτιμος. Το βάρος τους από την δουλειά τους στη γη, στα χωράφια ή με τα ζώα είναι τεράστιο και αντιλαμβάνεστε ότι οι έτσι κι αλλιώς περιορισμένες αντοχές κάθε προσώπου στην επικοινωνία του με την γραφειοκρατία της διοίκησης. Στον αγροτικό κόσμο είναι ακόμα λιγότερες οι αντοχές αυτές, αλλά και ο χρόνος είναι πολύτιμος. Mm-hmm. Υπ' αυτή την έννοια το κράτος έχει υποχρέωση να διευκολύνει αυτή την επαφή και αυτή την επικοινωνία. Mm-hmm. Και οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν ένα πρώτο απτό και νομίζω πολύτιμο δείγμα γραφής, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα των επιδοτήσεων για τους αγρότες είναι πολύ σημαντικό για το εισόδημα, την επιβίωσή τους και την οικογένειά τους. Δεν εξαντλείται όμως και δεν σταματά μόνο εκεί. Αφορά καταρχήν τις υπηρεσίες του τηλεφωνικού κέντρου, ούτως ώστε να μην χρειάζεται επιτόπου να επισκέπτονται τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά να μπορούν τηλεφωνικά να λύνουν ζητήματα. Και εδώ θα έχουμε μια αναβάθμιση πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά το τηλεφωνικό κέντρο και την διαθεσιμότητα, αλλά και γενικότερα την αποκεντρωμένη λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε σχεδόν επισκεφθεί όλη την χώρα, ο κ. Σκανδαλίδης, ο κ. Κουτσούκος και εγώ,
με επισκέψεις στις περιφέρειες. Έχουν καταγραφεί τα προβλήματα όπου υπήρχαν στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, γιατί πρέπει να σας πω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο παράγοντας άνθρωπος. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν υποδειγματικά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού ή ελλείψεις υποδομών, επιστημόνων. Παρόλα αυτά όμως λειτουργούν υποδειγματικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη αφοσίωση, με φιλότιμο και με διαθεσιμότητα. Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που η απόδοση δεν είναι η ίδια, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι ενιαίος. Έχουμε καταγράψει αυτές τις ιδιαιτερότητες και με παρεμβάσεις που θα κάνουμε θα τονώσουμε και θα ενισχύσουμε εκείνες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες στην περιφέρεια που τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Μάλιστα. Για να αντιστρέψουμε τη σχέση ταλαιπωρίας ανάμεσα στον αγρότη και τον ΟΠΚΕΠΕ. Είναι απαραίτητο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Στην Αιτήθη θα δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί είναι περισσότεροι από 300 οι νεκροί από κρούσματα χολέρας που εξαπλώνεται στα διάρκεια.